Μόνο ο κορμό έχει απομείνει πλέον από τα ελαιόδεντρα αρκετών αγροτών στον πρασέ του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, ύστερα από τα σπασίματα που προξένησε ο χιονιά του Ιανουαρίου. Τα δέντρα πλέον στέκουν γυμνά, με ελάχιστα κλαδιά και οι αγρότε είναι σε απόγνωση καθώ θα περάσουν χρόνια έω ότου δώσουν ξανά εισόδημα. Δεν πρόκειται ποτέ μα να φάμε λάδι. Περιμέναμε ένα μισό λάδι από αυτά τα μουρέλα που αυτά είναι 100 εδώ, να τα πω είναι. Αν κάνουμε 100 κιλά φέτο, δύσκολο. Μεγάλη καταστροφή. Με 100%. Σε κατατόπου είναι 100%, έχουν γίνει κορμοτομές. Όπου, όπου έκοβε ο καιρό, ναι, και στίβια στο χιόνι, είναι 100%. Οι κάτοικοι του Πρασέ είναι πλέον σε οικονομικό διέξοδο, καθώ το μοναδικό εισόδημα για του περισσότερου από αυτού προέρχεται από την ελαιοκαλλιέργεια. Η ζημιά η οποία έχει συντελεστεί με τη χιογένεια είναι τεράστια. Για ορισμένου θα είναι η μείωση τη παραγωγή τάξη του 70% και 80%. Υπάρχουν πάρα πολλοί ελαιοκαλλιεργητέ εδώ στην περιοχή μα οι οποίοι στην κυριολεξία έχουν καταστραφεί. Δεν έχουν άλλο πόρο να ζήσουν. Ο μοναδικό του πόρο, τα οικονομικά του προέρχονται από την πόλη του Ελαιολάδου. Με αποτέλεσμα να είναι σε πάρα πολύ δινή θέση και είναι, σε απόγνωση. Την ίδια ώρα ο κανονισμό του ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει τη ζημία στο φυτικό κεφάλαιο και έχει συνταχθεί φάκελο από τον οργανισμό για την αποζημίωση των σπασιμάτων μέσω των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. Ο φάκελο έχει υποβληθεί ήδη στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη. Όμω, για να αποζημιωθούν οι αγρότε των χανιών, θα πρέπει οι καταστροφέ τη ελιέ να υπερβαίνουν το 30% σε επίπεδο νομού. Κάτι που δεν συμβαίνει. Ποιο κουφό κεφαλάκια νομοθετούσε ότι πρέπει να έχουμε το 30% την ζημία στην επικράτεια του Δήμου για να αποζημιωθούμε. Είναι δυνατό η Αγία Μαρίνα, ο Πλατανιάς, ο Ντερές, ε, το κολυμπάρι να πάθει έστω 5% χιονοζημίες ποτέ. Μα ποτέ, μα ποτέ. Λοιπόν, εμείς ζητάμε, ζητάμε να διαχωριστούμε από τους καμπίτες αγρότες. Γιατί να μην αποζημιώνεται ο αγρότης και να μπορεί να αντικαταστήσει κατά ένα μέρος το εισόδημα το οποίο χάνει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω. Οι κάτοικοι του Πρασέ επισημαίνουν ότι πρέπει άμεσα να αναθεωρηθεί ο κανονισμό του ΕΛΓΑ και να σταματήσει η αδικία ει βάρο των αγροτών του ορεινού όγκου. Δεν πρόκειται να ξανα, ξαναγίνουμε ποτέ να ξαναπιάσουμε ποσοστό όπω είναι ο Δήμο χαμηλά. Γιατί εκεί δεν σιωνίζει. Εδώ είχε κάνει, εδώ είχε κάνει 50 ποδησιόνι. Παράλογο ο κανονισμό. Παράλογο. Εδώ είχε κάνει, εδώ που είμαστε σε αυτή τη στιγμή ήταν 50 ποδησιόνι τώρα. Όταν χιόνιζε. Η Συντελείται και αυτό πρέπει να το τονίσουμε μια μεγάλη αδικία όσο αφορά τους παραγωγούς τους αγρότες όλου του ορεινού όγκου η δικαιοσύνη είναι να γίνουν ελαιοκομικές ζώνες ούτω ώστε οι ορεινοί αγρότες όταν υπάρχουν φυσικές καταστροφές και εφόσον γίνει η αυτοψία από τα αρμόδια κλιμάκια να μπορέσουν να αποζημιωθούν εφόσον το δικαιούνται να αλλάξει, κανονισμό. να αλλάξει ο κανονισμός το ίδιο ακριβώς πρόβλημα είχαμε και το 2008 εάν δεν αλλάξει ο κανονισμός Ακριβώ το ίδιο πράγμα θα συζητάμε μετά από ένα ή δύο-τρία χρόνια. Σημειώνται τέλο ότι ο Δήμο Πλατανιά έχει αλληλογραφία για το θέμα με τον Ελγά, ενώ παράλληλα θα αναλάβει πρωτοβουλία για την αναθεώρηση του κανονισμού των αποζημιώσεων, προτείνοντα ο υπολογισμό των ζημιών να μην γίνεται σε επίπεδο νομού, αλλά σε επίπεδο τοπική κοινότητα.